Α δούμε τώρα αγαπητοί μου φίλοι, μερικέ ιστορίε από αθώε ψυχέ, από παιδιά που τα φωτίζει ο Θεό πολλέ φορέ και λένε πράγματα που κάνουν τους μεγάλου να σκέφτονται: πώ είναι δυνατόν ένα παιδάκι, ένα μικρός, τόσο μικρός άνθρωπο, ενό, δύο, τρίο, τεσσάρων ετών, να λέει τέτοια πράγματα. Ήταν λοιπόν ένα μικρού τριών χρονών, όπου ορφάνευσε. Ορφάνευσε ο μικρός και η μάνα έκλαιγε. Έκλαιγε γοηρά. Παιδί μου, έχασαμε τον πατέρα. Κάθε μέρα, το ίδιο και το ίδιο, χάσαμε τον πατέρα, παιδί μου, κλάματα. Και ένα πρωί ο μικρός, όταν άρχισε η μητέρα να λέει, χάσαμε τον πατέρα και εσύ δεν καταλαβαίνεις, είσαι πολύ μικρός, δεν ξέρεις τι θα πει αυτό. Μην αμορφανεί, εγώ και εσύ. Λέει το μικρό σε μια στιγμή, μαμά, έλα σου πω. Γιατί είναι παιδί μου. Λέει, μαμά, πέθανε και ο Θεός. Όχι παιδί μου, λέει ο Θεός, δεν πεθάνε, δεν πεθαίνει ο Θεός. Εντάξει, λέει, τότε θα έχουμε το Θεό για πατέρα, λέει ο μικρός. Και είναι τη στιγμή συνήρθε η γυναίκα, σκούπισε το πρόσωπό της, φίλησε το παιδί της και παρηγορήθηκε πάρα πολύ, διότι κατάλαβε ότι ο Θεός υπάρχει και θα τους βοηθήσει. Μια άλλη μικρή πάλι ξεκινήσανε στην Έγινα για να κάνουν μια προσευχή, να κάνουν μια λιτανία μάλλον, για να βρέξει, γιατί υπήρχε μεγάλη ανομβρία. Και είπανε λοιπόν, θα πάμε να προσευχηθούμε για να βρέξει. Αυτό πήγε το μικρό και πήρε την ομπρέλα, μια ομπρέλα. Εν τω μεταξύ ο καιρό ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν έθριο ο καιρό, Είχε ήλιο έξω, μεγάλο, πολύ ήλιο, και κάποιο ηλικιωμένο πήγε κοντά και τη λέει: Δεν μου λε, αυτή την ομπρέλα τώρα τι τη θέλει, αφού εδώ πέρα είναι λιακάδα. Και η απάντηση του μωρού, Πάμε να κάνουμε μια προσευχή και θα βρέξει. Γι' αυτό πήρα μαζί μου την ομπρέλα. Ένα άλλο μικρό αυτή τη φορά έτυχε να έχει έναν πατέρα κλέφτη στα παλιά τα χρόνια και έπαιρνε μαζί και το μικρό το παιδί, όταν έκανε κλοπές αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, μια μέρα του είπε, κοίταξε να δεις, θα πάμε σε αυτό το μέρος. Εσύ θα κοιτάς από αυτή την κατεύθυνση, από αυτήν δεξιά, από αυτήν αριστερά και πίσω σου. Μπροστά θα κοιτάς δεξιά, αριστερά και πίσω σου. Και αν τύχει κάτι και δεις κάποιον άνθρωπο ή οτιδήποτε, εσύ θα μου σφηρίξεις. Τότε ο μικρό ρώτησε, μπαμπά, επάνω ψηλά δεν θα κοιτάω. Του λέει, να κοιτά ψηλά για ποιο λόγο να κοιτά ψηλά. Λέει, να κοιτάω αν μα βλέπει ο Θεό. Έσκυψε το κεφάλι τότε αυτό, σκέφτηκε και πήρε το παιδί και έφυγε. Ανέβαλε την κλοπή. Διότι από το παιδί συνειδητοποίησε ότι και άνθρωπο δεν τον ευλέπει, τον ευλέπει ο Θεό. Το μάτι που βλέπει τα πάντα. Και τώρα μια άλλη ιστορία με ένα ζητιάνο βασιλιά. Κάποιος νέος βασιλιάς σε ένα μέρος θέλησε να ρωτήσει ποιος είναι ο καλύτερος σύμβουλος, ο πιο σοφός άνθρωπος για να τον συμβουλεύεται. Αυτοί του είπαν, κοίταξε υπάρχει ένας πάρα πολύ σοφός άνθρωπος, αλλά δεν είναι εδώ κοντά μας, είναι πέρα από το ποτάμι, στην άλλη χώρα. Ρε βασιλιάς και τι κάνει εκεί λέει αυτός προσεύχεται στο Θεό, λέει. Λέει και δεν μπορεί να έρθει εδώ να μας βοηθήσει. Λέει πήγαινε και αν μπορέσει να τον πείσει να έρθει. Μια και δύο λοιπόν φεύγει ο βασιλιάς και πάει να τον βρει. Παίρνει το ποτάμι και πράγματι βλέπει έναν γέροντα εκεί με μεγάλα γένια και μαλλιά, άσπρα μαλλιά, να προσεύχεται κάτω από ένα δέντρο. Τον επλησιάζει, του συστήνεται, του λέει ότι εγώ είμαι βασιλιάς από εδώ και πέρα σε αυτή τη χώρα, και σε είπε μου και θα σε παρακαλούσα να έρθεις να με συμβουλεύεις γιατί άμα θα είσαι σοφός. Εκείνος στην αρχή αρνήθηκε. Του λέει, κοίταξε βασιλιά μου, λέει εγώ, δεν έχω ανάγκη τώρα να πάω πουθενά, εδώ καλά είμαι. Προσεύχομαι, έχω το Θεό παρέα όλη την ώρα, πίνω νερό από το ποτάμι εδώ και τρώω τα φρούτα του δάσους και είμαι καλά. Τότε σκέφτηκε ο βασιλιάς και του είπε, τουλάχιστον έλα μια φορά, έτσι να μιλήσουμε, να με τιμήσει, να σου κάνω και το τραπέζι. Καλά του λέει. Για μια φορά θα έρθω. Τον επέρνει λοιπόν και πάνε. Ε, στον δρόμο συζητούσαν, τον συμβούλεψε ο Βασιλιά και λοιπά. Φτάσανε στην, στο παλάτι. Ε, κάλεσε όλου εκεί να ετοιμάσουν ο Βασιλιά. Ετοιμάσαν το γεύμα. Ήταν έτοιμοι να φάνε. Όπου σηκώνεται ο Βασιλιά για να κάνει μια πρόποση να πει μια προσευχή και κάτι τέτοιο. Σηκώθηκε λοιπόν, σήκωσε τα χέρια του ψηλά και άρχισε να προσεύχεται και να λέει: Θεέ μου, δώσε μου περισσότερα βόδια. Δώσε μου περισσότερα κατσίκια, δώσε μου περισσότερα γουρούνια, δώσε μου περισσότερα άλογα, δώσε μου εκείνο, δώσε μου το άλλο, δώσε μου το άλλο. Όπου λοιπόν, σε μια στιγμή απίβδεσε ο σοφό και σηκώθηκε να φύγει ο βασιλιά, φώναξε τότε στην αίθουσα. Πού πα, άνθρωπε μου, λέει: Τι είναι αυτή, τι προσβολή είναι αυτή που μου κάνει, Ακόμα δεν γεύτηκε στο φαγητό μου, Εσύ πά να φύγει. Και γυρίζει ο σοφό και του λέει: Κοίταξε, εγώ νόμιζα ότι έχω να κάνω με βασιλιά, αλλά βλέπω εσύ είσαι τζιτιάνος. Όλο ζητά, ζητά, ζητά. Λοιπόν, εγώ με ζητιάνο δεν κάνω παρέα. Γεια σου. Και τον εγκατέλειψε και έφυγε. Να πούμε και άλλη ιστορία. Κάποιο έλαβε ένα γράμμα από ένα δικαστήριο και του έλεγε ότι έχεις καταδικαστεί, έλα να απολογηθείς διότι πρόκειται να σε θανατώσουμε. Ο άνθρωπο τρελάθηκε. Άρχισε λοιπόν να σκέφτεται ποιο μπορεί να τον υπερασπιστεί, γιατί αυτός ήταν αγράμματος. Πήγε λοιπόν στον καλύτερο του φίλο και του δείξε το χαρτί. Του λέει: Κοίταξε, έχω ένταλμα εδώ πέρα ότι θα με θανατώσουν. Πρέπει να πάω να δικαστώ. Έλα, σε παρακαλώ να με υπερασπιστεί στο δικαστήριο. Εκείνο του λέει: Κοίταξε, εγώ τώρα δεν μπορώ, διότι παντρεύεται η κόρη μου σε μια εβδομάδα και έχω ετοιμασίε και τέτοια. Βρε κάποιον άλλον. Αλλά κοίταξε, του λέει. Εγώ μπορώ να σου δώσω μόνο μια κουβέρτα. Καλά λέει αυτός. Ευχαριστώ. Και φεύγει. Πάει σε έναν άλλο του φίλο και τον παρακαλάει και του δείχνει το χαρτί και του λέει έλα σε παρακαλώ που είσαι πιο μορφωμένος από μένα να με υπερασπιστεί στο δικαστήριο γιατί πρόκειται να με σκοτώσουν. Εκείνος του λέει κοίταξε να δεις. Τώρα δεν μπορώ να έρθω γιατί έχω πάρα πολλέ δουλειέ. Αλλά θα σου δώσω δύο κουβέρτε για να σκεπάζει στη φυλακή. Κλαμμένο γύρισε με τις κουβέρτε και πήγε σπίτι του ο καημένο ο άνθρωπο. Αλλά σκέφτηκε εκεί ότι είχε και έναν άλλο φίλο, ο οποίο ε, είχε να τον δει πολλά χρόνια. 30 χρόνια. Θα πάω και σε αυτόν, ναι, λέει. Αυτό ξέρει και αυτό μιλάει καλά. Μπορεί και αυτό να με περασπιστεί. Πάει λοιπόν χτυπάει την πόρτα, του ανοίγει ο φίλο του, του λέει έτσι και έτσι, είμαι υπόδικο και πρόκειται να με κρεμάσουν. Έλα σε παρακαλώ στο δικαστήριο. Α, βεβαίω του λέει αυτό, θα έρθω να σε υπερασπιστώ, άλλη μόνο. Πλένει τα χέρια του, πετάει την ποδιά τη δουλειά και βγαίνει έξω μαζί του και πάνε στο δικαστήριο. Μπαίνουν στο δικαστήριο, ο φίλο του ήταν μεγάλο ρητόρα. Άρχισε να μιλάει στου δικαστέ και να του πείθει, να του λέει ο άνθρωπο αυτό είναι τίμιο, τον ξέρω κλπ. Είναι άμεμπτο, έχει συμπεριφορά καλή και λοιπά και τούτο και το άλλο. Βροντοφώναζε μέσα στο δικαστήριο μέχρι που είπαν οι δικαστέ αθώο ο κατηγορούμενο και τον απέλαξαν. Τον απαλλάξανε από το θάνατο, τη θανατική ποινή. Προσωρινά βέβαια, γιατί όπω ξέρουμε όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν. Εκεί η διοίκηση σταματάει, αλλά αυτός που αυτό που γράψε αυτό το διήγημα λέει πω ε, μεταφορικό σημαίνει την ποινή του θανάτου που θα πεθάνει κάθε άνθρωπος. Και ο πρώτος φίλος είναι ο κόσμος, ο οποίος, εάν πρόκειται να πεθάνει κανείς, ούτε σε ξέρει, ούτε ενδιαφέρεται ο κόσμος για σένα ποτέ. Ο δεύτερος φίλος, που το έδωσε τις κουβέρτες, είναι η συγγενείς σου και οι φίλοι, οι οποίοι τι μπορούν να κάνουν, να σου δώσουν ένα κουτί να σε βάλουν μέσα, να σε πάνε στη γη, να σε κλάψουν λίγο, να πιούν τον καφέ και μετά να γυρίσουν σπίτια τους. Ο τρίτος όμως φίλος, αυτός ο οποίος πραγματικά τον απίλαξε από τη θανατική καταδίκη του, είναι οι καλές μας πράξεις και μάλιστα αυτές που είναι ξεχασμένες και απόμακρες, οι οποίες θα φτάσουν στο κριτήριο του Θεού και θα μας απαλλάξουν από την αιώνια κόλαση. Και άλλη μια ιστορία τώρα θα σας πω, που είναι με έναν υπουργό και με έναν σκαθάρι και με έναν πύργο. Κάποτε ένας υπουργός είχε καταχραστεί, έκλεψε χρήματα, πολλά. Ο, ο πρωθυπουργός του έμαθε για τα καθέκαστά του και τον εφυλάξε σε έναν πύργο ψηλό. τότε φαίνεται πως τιμωρούσαν τους υπουργούς εκείνο τον καιρό. Αυτός ο υπουργός έμεινε εκεί πάνω στη φυλακή ψηλά ψηλά μέσα σε παράθυρο με σίδερα και το μόνο πράγμα που είχε είχε την επίσκεψη της γυναίκας του που ήταν πάρα πολύ πιστή σε αυτόν και πήγαινε κάθε τόσο και τον έβλεπε. Κάθε μέρα λοιπόν η γυναίκα από το πρωί μέχρι που βράδιαζε Καθόταν από κάτω και μιλούσανε, τον επαρηγορούσε, άλλοτε δεν μιλούσανε, αλλά καθόταν εκεί και παραστεκόταν στον άντρα τη. Πέρασε ένα μήνα, δύο μήνε, τρει μήνε, η γυναίκα δεν βαρέθηκε καθόλου, πήγαινε κάθε μέρα εκεί. Πέρασαν έξι μήνε, πέρασε ένα χρόνο. Επάνω στον χρόνο λοιπόν, κάτι σκέφτηκε ο Υπουργό για το πώ θα ελευθερωθεί. Είπε λοιπόν στη γυναίκα του, Λέει γυναίκα, αύριο το πρωί θα φέρεις εδώ ένα σκαθάρι. Λέει η γυναίκα του, τι σκαθάρι. Από αυτά τα σκαθαράκια που πάνε στη γη, τα μαύρα που περπατάνε. Θα του βάλεις όμως πριν λες τα κερατάκια του μπροστά, λίγο μέλι. Στο πόδι του σκαθαριού θα δέσει μια ψηλή κλωστούλα, αλλά αρκετά μεγάλη. Στο τέλος της κλωστής θα δέσει ένα σπάγκο αρκετά μεγάλο. Και στο τέλος του σπάγκου θα φέρεις ένα μεγάλο σκοινί και θα δέσεις με το σπάγκο το σκηνή αυτό. Η γυναίκα δεν καταλάβαινε, αλλά έκανε ό,τι του είπε. Όλη τη είπε. Την άλλη μέρα λοιπόν έφερε το σκαθάρι αφού του είχε βάλει στα κερατάκια του σκαθαριού, σκαθαριού μέλι. Γιατί, διότι αν το βάζει στον τοίχο, ο το σκαθάρι Μυρίζοντα το μέλι από τα κερατάκια του, θα προχωρούσε ίσα επάνω προ τον Υπουργό, το φυλακισμένο. Το άφησε λοιπόν το Σκαθάρι εκεί και το Σκαθάρι άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει, μέχρι το βράδυ είχε φτάσει επάνω στον πύργο. Έσαιρνε όμω πίσω του μια κλωστούλα. Η οποία η κλωστούλα αυτή, όταν έπιασε το Σκαθάρι ο Υπουργό, έπιασε και την κλωστούλα αυτή, τη μικρή, την ψηλή. Και τράβηξε την κλωστή επάνω και έφερε το σπάγκο στα χέρια του. Μόλις έπιασε το σπάγκο, τράβηξε το σπάγκο και ανέβασε το σκοινί. Έδεσε το σκοινί στα κάγκελα εκεί και κατέβηκε και κλείτωσε. Να λοιπόν μια πιστή γυναίκα πως βοήθησε τον άντρα της να σκεφτεί κάτι πολύ έξυπνο και να φύγει από τη φυλακή. Και τώρα μια άλλη ιστορία με το ραβδί του γελοτοπίου. Στα παλιά χρόνια ένας βασιλιάς παρόλο που είχε του κόσμου τα αγαθά και άλογα είχε και παιδιά είχε και σπίτια είχε και χρυσάφια είχε και επικόους καλούς είχε τα πάντα δηλαδή είχε και ωραία φαγητά έπαθε όμως μελαχολία. Αυτό το παθαίνουν πολλές φορές οι πλούσιοι γιατί νομίζουν ότι με όλα τα πλούτη αυτά θα περάσουν ζωή ευτυχισμένη αλλά δεν είναι έτσι όπως λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ο Κύριος μας τα πλούτη δεν κάνουν την ευτυχία στον άνθρωπο. Είναι άλλα πράγματα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να γίνει ευτυχισμένος. Όπως είναι η ψυχική του η γαλήνη, η προσευχή, η επαφή του με το Θεό και όλα τα άλλα καλά πράγματα που υπάρχουν εκτός των χρημάτων που μπορεί κανείς να βρει την ευτυχία. Να μην επικεντρώνουμε λοιπόν μόνο στα χρήματα αλλά και σε άλλα πράγματα που είναι πνευματικά. Ζήτησε λοιπόν ένα γελοτοπιό για να τον διασκεδάζει επειδή είχε μελαγχολία πολλέ φορέ. Πολύ συχνά έπεφτε σε μελαγχολικέ κρίσει ο βασιλιά αυτό. Μα θυμίζει το βασιλιά Σαούλο, ο οποίο και αυτό έπεφτε σε κρίσει και ζήτησε, ζητούσε το Δαβίδ να του παίζει άρπα για να τον φέρνει στα ίσια του. Κάτι τέτοιο έπαθε και αυτό. Βρήκαν λοιπόν και του έφερε ένα καταπληκτικό γελοτοπιό, ο οποίο με τι γκριμάτσε και τα σχέδια που έκανε διασκέδαζε πάρα πολύ τον βασιλιά, τον έκανε να γελάει και να ξεφεύγει από τη μονοτονία και την δυστυχία του. Ο Βασιλιά λοιπόν τον συμπάθησε πάρα πολύ και του έδωσε ένα χρυσό ραβδί. Του λέει: Κοίταξε, αυτό είναι πολύ πολύτιμο. Λέει ο Γιλτοπίο: Τι θα πει πολύτιμο, να nah, αλλά έχει μεγάλη αξία. Α, λέει: Κατάλαβα. Πάρ αυτό το ραβδί, του λέει, και άμα βρει έναν πιο τρελό από σένα, ναι, με τι τρέλε αυτέ που κάνει, να του το χαρίσει αυτού. Νου. Εντάξει, λέει ο Γιλτοπίο: Βασιλιά μου, ευχαριστώ πολύ. Πέρασε καιρός λοιπόν και αρρώστησε ο βασιλιάς πολύ άσχημα. Ζήτησε λοιπόν το γελοτοπιό για τελευταία φορά, μπάς και τον εδιασκεδάσει, αλλά ήταν τόσο στεναχωρημένος από την αρρώστια του και λοιπά από την εξέλιξη της αρρώστια του, που δεν περίμενε πλέον ο γελοτοπιός να τον εκάνει, αλλά έτσι τον εφώναξε τυπικά να τον εδεί, ίσως για τελευταία φορά. Πήγε ο γελοτοπιός και Άρχισε να κάνει τα διάφορα σχέδια, ο Βασιλιά δεν γελούσε. Λέει Βασιλιά μου, λέει τι έχει, Σήμερα δεν γελά καθόλου, λέει. Σε βλέπω πολύ σκυθρόπο. Άλλε φορέ ξέχνα γυζέ τα βάσανά σου και σε έκανα και γελούσε. Τώρα, ό,τι και να κάνω, δεν μπορεί να γελάσει. Του λέει Βασιλιά, δυστυχώ του λέει. Λέει γιατί Βασιλιά μου. Λέει να πάω ένα μακρινό ταξίδι σε λίγο. Εννοούσε ότι θα πεθάνει δηλαδή. Ο γυροδοπίο δεν κατάλαβε. Του λέει τι ταξίδι είναι αυτό. Ε, του λέει είναι μακρινό, πολύ μακρινό ταξίδι. Λέει και έχει ετοιμάσει την βαλίτσα σου, θα έχει ετοιμάσει τα πράγματά σου. Όχι, λέει, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Πα ταξίδι και δεν έχει ετοιμάσει τίποτα. Τουλάχιστον έχει κόσμο εκεί που θα σε υποδεχθεί, κάποιον. Ε. Μπα, λέει, εκεί δεν έχω κανένα που να με υποδεχτεί. Σκέφτηκε ο γελοτοποιό, λέει, πα ταξίδι. Δεν έχει ετοιμάσει καμιά βαλίτσα και δεν έχει εκεί πέρα κανέναν άνθρωπο να σε υποδεχθεί. Και δεν ξέρει και πού πα. Ναι, του λέει ο Βασιλιά. Ε, λοιπόν, Βασιλιά μου λέει, περίμενε. Έχω να σου κάνω ένα δώρο. Λέει τι, περίμενε, λέει, περίμενε. Πάει και φέρνει εκείνο το ραβδί, το χρυσό, και το δίνει στο Βασιλιά. Του λέει ο Βασιλιά, γιατί μου το δίνει. Στο δίνω, λέει, γιατί μου είχε πει ότι αν βρω ένα πιο τρελό άνθρωπο από μένα, να του το κάνω δώρο. Ε, λοιπόν, εσύ είσαι πιο τρελό από μένα, του λέει ο Βασιλιά μου. Γιατί του λέει Βασιλιά. Πρώτα του λέει, πρώτα πρώτα, δεν ξέρει που πα λε ταξίδι και δεν ξέρει που πα. Δεύτερον, δεν έχει να σε υποδεχτεί κανένα. Και τρίτον, δεν έχει ετοιμάσει καμία βαλίτσα. Ε, είσαι πιο τρελό από μένα. Οπότε πάρε αυτό το ραβδί, γιατί σε σένα τώρα ανήκει. Και έτσι ο γελοτοπιό έδωσε το ραβδί πίσω στο βασιλιά, το χρυσό ραβδί. Μια άλλη ιστορία τώρα. Με ένα βοσκό που ήταν Άγιος, αλλά δεν το ήξερε. Σε ένα βοσκό λοιπόν ήταν άγιος αλλά δεν το ήξερε έκανε την επίσκεψή του ένας σπουδαίος αρχιερέας λοιπόν εκεί που καθίσανε να φάνε του λέει τη βοσκού κάνε μια προσευχή άρχισε λοιπόν ο βοσκός να λέει πάτε ημών μη με ευλογείς Παναγία μη με ευλογείς Άγγελε μη με ευλογείς και του λέει ο, ο, του λέει ο επίσκοπος, όχι παιδί μου λέει, τι είναι αυτά που λες, δεν ξέρεις να κάνεις προσευχές λέει, άκουσε να κάνω εγώ μια προσευχή να καταλάβεις. Και είπε σωστά το Πάτερ ημών και ο βοσκός τα άκουγε το Πάτερ ημών έτσι με απορία, γιατί πίστευε βέβαια ότι ο επίσκοπος ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτόν και όντω ήξερε. Άρχισε λοιπόν να μαθαίνει το Πάτερ ημών, ε! Κάτι έμαθε, βάσει περιπτώσει ο άνθρωπο δεν ήταν, ήταν τελείω αγράμματο εκεί στα πρόβατα. Και το πρωί ο επίσκοπο κατέβηκε στην παραλία, μπήκε στο βαρκάκι να φύγει από εκείνο το μέρο και κατέβηκε μαζί και ο Βοσκό να τον εξέπροβοδίσει, να τον εχαιρετήσει κάτω στην παραλία. Όπου σε μια στιγμή φεύγοντα το καραβάκι, ακούει κάτι φωνές από πίσω του ο γερωμένο γυρίζει, τι να δει είχε κάνει την κάπα του έτσι ο βοσκός, έπλεε πάνω στα κύματα και φώναζε «Πάτερ, πάτερ, έλα σταμάτησε να σε ρωτήσω κάτι, τι θέλεις παιδί μου» του λέει. Λέει «Ξέχασα την προσευχή που μου είχες πει». Αλλά ο εκείνος και αυτός ο ευλογημένος κατάλαβε την, την αγιότητα του βοσκού αυτού του απλού ανθρώπου και του λέει «Πήγαινε, πήγαινε πίσω και κάνε ό,τι προσευχή θέλεις εσύ, δεν χρειάζεται να σε μάθω εγώ προσευχές, είσαι εντάξει, πήγαινε πίσω. Και έστρεψε λοιπόν ο βοσκός με την κάπα και βγήκε πάλι έξω στη στεριά. Τώρα έχει πολλές παραλλαγέ αυτό, αλλά ας πούμε μόνο αυτή είναι την παραλλαγή, την προσευχή του βοσκού και του ιερέα. Και τώρα να πούμε μια άλλη ιστορία, παλιά και αυτή, που είναι για παιδιά, με τον βασιλιά και με κάποιον ο οποίος είχε κάνει μια πράξη πολύ φοβερή και τον έφεραν στον βασιλιά να τον εκρίνει και του λέει ο βασιλιά: Α, εσένα πρέπει να σου πάρει το κεφάλι. Άρχισε να κλαίει λοιπόν αυτό, έπεσε στα πόδια του βασιλιά, συγχώρεσέ με βασιλιά μου, δεν θα το ξανακάνω και λοιπά. Κάτι είχε κάνει φοβερό βέβαια. Και ο βασιλιά ε, μαλάκωσε λίγο και του λέει: Κοίταξε να δει. Θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Ευχαριστώ, Βασιλιά μου, του λέει αυτό. Λοιπόν, θα πάρει ένα ξέχυλο ποτήρι μελάδι λάδι. Φέρτε λέει, εδώ ένα ξέχυλο ποτήρι μελάδι και βάλτε το σε ένα, πάνω σε ένα πιατάκι. Λοιπόν, άκουσε τι θα κάνεις. Θα βγεις έξω στην αγορά. Θα περπατάς με το λάδι αυτό και θα κάνεις το γύρο της αγοράς και θα μου το φέρεις πάλι εδώ. Αν δεν έχεις τάξει καθόλου στο πιατάκι λάδι θα την γλιτώσει. Θα σε αφήσω ελεύθερο. Ευχαριστώ, Βασιλιά μου λέει αυτό: Παίρνει το τασάκι με το λάδι, το πιατάκι με το λάδι και με το ποτήρι και το λάδι, και βγαίνει έξω στην αγορά και άρχισε να φωνάζει. Προσοχή, μην με ακουμπήσει κανένα. Προσοχή, προσοχή. Και κοίταγε συνέχεια το λάδι και προχώραγε. Και το πήγε σιγά-σιγά, σιγά-σιγά, σιγά, που ήταν πράγμα δύσκολο και ήταν ξέχυλο το ποτήρι με το λάδι. Αλλά το έφτασε πίσω και δεν είχε στάξει μια σταγόνα, λάδι κάτω το είδε Βασιλιά. Του λέει εσύ, τα κατάφερε και δεν έσταξε ούτε μια σταγόνα στο πιάτο. Δεν ναι βασίλια μου, τα κατάφερα, λέει. Μπράβο, του λέει. Καλά, άντε. Επειδή σου είχα υποσχεθεί να σε ελευθερώσω, πήγαινε τώρα είσαι ελεύθερο. Αλλά για πε, μέλα εδώ. Λέει, τι είναι, Βασιλιά μου. Λέει, κοίταξε να δει. Τι είδε εκεί στην αγορά όταν πήγε με το λάδι. Λέει, απολύτω τίποτα, Βασιλιά μου. Δεν είδα κανέναν ούτε άνθρωπο ούτε πράγμα. Γιατί του λέει, Γιατί κοίταγα συνέχεια μπροστά μου, λέει, στο λάδι. Να μην το χύσω κάτω. Καλά του λέει ο βασιλιάς, πήγαινε, εντάξει. Αυτή η ιστορία λοιπόν δηλώνει, αγαπητοί φίλοι και αγαπητά παιδιά, ότι όταν ένας άνθρωπος κοιτάει πολύ προσεκτικά την ψυχή του, δεν κάνει λάθη. Όταν όμως κοιτάει και κριτικά του άλλους, δεν βλέπει την ψυχή του και κάνει πολλά και μοιραία λάθη στη ζωή του. Αν αυτό ο άνθρωπο κοίταγε την αγορά, θα του είχε χυθεί το λάδι και θα του παίρνει ο βασιλιά στο κεφάλι. Αλλά για να κοιτάει συνέχεια το ποτήρι με το λάδι, να μην στάξει το πιάτο, τη γλίτωσε. Τώρα θα πούμε και άλλη μια ιστορία. Με το ληστή και το βοσκό. Ένας ληστής λοιπόν πήγε και χτύπησε στην καλύβα ενός βοσκού και του ζήτησε φιλοξενία για το βράδυ και το πρωί να φύγει να πάει στη δουλειά του για την νύχτωση και ήταν μέσα στο δάσος. Ο καλό εκείνο βοσκό, καλό άνθρωπο, του λέει: Πέρασε άνθρωπο μέσα, δίχω να ξέρει ότι είναι ληστή βέβαια. Πέρασε μέσα να φάμε μαζί. Του έκανε λοιπόν το τραπέζι με ό,τι είχε, με τυρί, ψωμί κλπ. Ελιέ και κρασί. Αλλά πρόσεξε ότι ο ληστή έβαζε πιο πολύ κρασί στο δικό του το ποτήρι. Κάτι του πέρασε από το μυαλό. Τέλο πάντων, αφάγανε, συζητήσανε και ήπιανε, καλενυχτιστήκανε και πέσανε στα κρεβάτια του να κοιμηθούν. Μόλι κοιμήθηκε ο βοσκό, σηκώθηκε ο ληστή και άρχισε να ψάχνει για τα λεφτά του. Σου λέει: Δεν μπορεί αυτό, θα έχει τίποτα λεφτά εδώ μέσα. Πρέπει να τα βρω μέχρι το πρωί να τα έχω βρει. Ψάχνει λοιπόν στο κρεβάτι, ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, ψάχνει στον τορβά, σε εκείνο το σακούλι που έχει κρεμασμένο τσοπάνι και βάζει διάφορα πράγματα μέσα. Δεν έβρισκε τίποτα αναγκάστηκε να ψάξει μέχρι το μαξιλάρι του του βοσκού, ο οποίο κοιμότανε βαριά και δεν κατάλαβε τίποτα. Τέλο πάντων, αφού έψαξε μια, δύο, τρει, τέσσερι φορέ όλο το σπίτι, το βοσκό κλπ., δεν βρήκε τίποτα, πήγε και ξάπλωσε. Ε, σου λέει να μην τον σκοτώσω, γιατί αφού με φιλοξένησε, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω τόση μεγάλη παλιά ανθρωπιά. Να σκοτώσω και άνθρωπο τώρα και δεν βρήκα και λεφτά κλπ. Είπε από μέσα το ληστή και ξάπλωσε. Σηκώνονται το πρωί, σηκώνεται ο βοσκό, του λέει: Καλημέρα, Αρχοντά μου, λέει τι κάνει, πώ κοιμήθηκε, καλά του λέει, μια χαρά του λέει. Πολύ ωραία κοιμήθηκα. Αλλά δεν μου λε, του λέει: Α σου κάνω μια ερώτηση. Λέει: Ό,τι ερώτηση θέλει. Λέει: Κοίταξε, εγώ είμαι ληστή, λέει. Και τώρα που γίναμε φίλοι, λέει: Δεν πρόκειται να σε ληστέψω ούτε να σου κάνω τίποτα κακό, αλλά πε μου μόνο που είχε κρύψει τα λεφτά σου ή δεν είχε λεφτά. Λέω ο βοσκό, είχα λεφτά λέει. Για πε μου, λέει, πού, τα έχει κρυμμένα και δεν τα βρήκα. Λέει, πού έψαξε, του λέει ο βοσκό. Έψαξα στο κρεβάτι σου, στο στρώμα σου, στον τορβά εκεί που είσαι κρεμασμένο, σε διάφορε άλλε μεριέ, σε ένα σιρτάρι εκεί που βρήκα. Μα δεν βρήκα τίποτα. Κάπου αλλού τα έχει κρύψει τα λεφτά. Χαμογελάτε το και του λέει, ξέρει που τα είχα κρύψει τα λεφτά. Λέει, πού. Στο μαξιλάρι σου του λέει έψαξε. Στο μαξιλάρι μου λέει ο ληστή. Στο δικό μου το μαξιλάρι. Όχι βέβαια γιατί να ψάξω εκεί. Ε, εκεί στο δικό σου μαξιλάρι τα είχα αφήσει τα λεφτά μου. Τα είχα κρύψει λέει. Γιατί θεώρησα ότι αυτό είναι το πιο σίγουρο μέρο. Έψαξε παντού, αλλά στο μαξιλάρι σου δεν έψαξε. Και αυτό το λένε μερικοί. Έτσι, θεολόγοι το λένε αυτό το ανέκδοτο για να δείξουν ότι Προσπαθούμε να ψάξουμε τα πάντα, όλο τον κόσμο να βρούμε, να ανακαλύψουμε πράγματα, αλλά την ψυχή μας μέσα την αφήνουμε και δεν την ψάχνουμε να ανακαλύψουμε μέσα το θησαυρό που υπάρχει μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου, αλλά ζητάμε το θησαυρό αυτό στους άλλους, σε άλλα πράγματα, ενώ η ευτυχία και η βασιλεία των ουρανών μέσα μας κατοικεί, λέει ο Χριστός. Και είναι αυτή η βασιλεία το να ξέρουμε τον Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και να εκτελούμε τις εντολές του. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευτυχία του ανθρώπου και η βασιλεία των ουρανών, που αρχίζει από εδώ, από αυτή τη γη είναι η ζωή μας, έτσι. τώρα ε, θα πούμε μια άλλη ιστορία, που έχει να κάνει με τους τρεις μάγους, και λέει το εξής, ότι αυτοί οι τρεις μάγοι δεν ήταν τρεις. Αλλά υπήρχε κι άλλος ένας από πίσω, ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος τους ακολουθούσε. Βέβαια αυτό δεν είναι τώρα μέσα από τα Ευαγγέλια μας, αλλά είναι ένα παραμύθι, μια ιστορία. Αυτός λοιπόν που ακολουθούσε τους τρεις μάγους, ήθελε κι αυτός να βρει τον Χριστό. Και όπως ξέρουμε, οι τρεις μάγοι είχαν δώσει, δώσει τον Χριστό τρία δώρα. Το ένα ήταν η Σμύρνα, διότι τον θεωρήσανε βασιλιά και με το λιβάνι που βάζουμε στο Θεό θέλαν να τον τιμήσουν. Το άλλο δώρο ήταν ο Χρυσός που τον θεωρούσανε βασιλιά, Θεός με λιβάνι, χρυσάφι για τον βασιλιά, τη βασιλική ιδιότητα του Χριστού και Σμύρνα, Σμύρνα είναι ένα ταριχευτικό υγρό που βάζουν και λίγουνε με τους επιδέσμους τους νεκρούς διότι ο Χριστός ήταν και άνθρωπος όπως ξέρουμε πέθανε σαν άνθρωπος και αναστήθηκε. Ο άλλος όμως έφερε ένα μεγάλο μαργαριτάρι, το οποίο το είχε κρύψει καλά σε ένα πέτσινο σακουλάκι και το είχε κρεμάσει μέσα στο στήθος του και το κρατούσε αυτό για να το δώσει το Χριστό. Όμως αυτός ο άνθρωπος ατύχησε, τον εμπιάσανε εχμάλωτο κάπου και καθυστέρησε. Μετά έγινε φύλαρχο σε μια φυλή εκεί όπως ερχότανε και καθυστέρησε πάρα πολύ. Έκανε οικογένεια σε ένα χωριό, έμεινε εκεί. Τον έκαναν σαν ένα είδος προέδρου εκεί πέρα του χωριού και έμεινε πολλά χρόνια. Και έτσι καθυστέρησε να φτάσει από την Περσία και να πάει στην Ιερουσαλήμ να προσκυνήσει τον γεννημένο Χριστό. Αλλά όμως πάντοτε φύλαγε εκείνο το μαργαριτάρι, το μεγάλο, για να το κάνει δώρο στον Ιησού γιατί και αυτός είχε διαβάσει τότε στα βιβλία των προφητών ότι θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ ο ηγούμενος εκείνος που θα φωτίσει την ανθρωπότητα, εκείνος που θα κρίνει ζώντες και νεκρούς, όπως λένε οι προφητείες του Ισαΐα και πολλών άλλων προφητών για τον Χριστό, τα ήξερε και αυτός και ήθελε πράγματι να δει τον βασιλιά των ουρανών, τον πρίγκιπα της Σοφίας, τον ηγούμενο που λέει ο Ισαΐας, το παιδί της Παρθένου που λέει ο Ισαΐας, τον Ιησού. Να μην σας τα απολογώ, πέρασε καιρός και έφτασε μετά από 33 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Ήταν άρρωστος, με πυρετό, έτοιμος, ετοιμοθάνατος. Ο τελευταίος του υπηρέτης τον είχε αφήσει, και βρισκόταν επάμφτωχος και α, πολύ άρρωστος και γέρος σε έναν αχυρόνα μέσα. Όπου σε μια στιγμή άκουσε ποδαβολητά λόγου και είδε έναν στρατιώτη να τραβάει βία μια κοπέλα και ερχόταν εκεί για να τη βιάσει. Πετάγεται όρθιος ο γέρος αυτός και λέει στο στρατιώτη μην πειράξει το κορίτσι αυτό. Είναι κόρη του καλύτερου μου φίλου. Να, πάρα αυτό εδώ πέρα, είναι ένα μαργαριτάρι. Θα ζήσει όλη τη ζωή ο, ο πάροχα με αυτό. Το προόριζα για κάπου αλλού, αλλά πάρ το εσύ τώρα. Και άσε μου την, την, κοπέλα εδώ. Ο στρατιώτη άλλο που δεν ήθελε, πήρε το μαργαριτάρι, πέταξε την κοπέλα στα χέρια του γέρου και έφυγε τρέχοντα με το άλογο του. Έτσι η κοπέλα γλίτωσε από βέβαιο βιασμό και θάνατο ίσως. Το απόγευμα αυτή τη μέρα, τη ίδια μέρα, έκατσε λίγο στο παράθυρο εκεί, κλαμμένο, έλεγε μέσα του πόσο άργησα. Πόσο άργησα να έρθω εδώ πέρα για να προσκυνήσω το βασιλιά των ουρανών. Θα είμαι ασυγχώρητο άραγε. Και εκείνη την ώρα που σκεφτόταν αυτά, βλέπει απέναντί του τρει σταυρού. Σταματάει ένα περαστικό, βγαίνει έξω, σταματάει ένα περαστικό και του λέει: Σε παρακαλώ πολύ. Τι είναι αυτοί οι τρει σταυροί εκεί πέρα. Βλέπω λέει και σταυρώνουν τρει ανθρώπου. Λέει δεν έμαθε τι έγινε. Λέει όχι. Εγώ είμαι ξένος. Λέει τον Ιησού τον Αζωρέο. Το βασιλιά των Ιουδαίων που λέγανε. Άνθρωπο άντρα δίκαιο λέει. τον, τον επιάσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και όχλος πολίς και τον εσταυρώνουν. Ω, πω, σύμφωνα που έπαθα. Άρχισε να κλαίει, να ταράζεται. Τον και ο πυρετό, μπήκε μέσα πάλι, άρχισε να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει. Και όπω έκλειγε ξαφνικά, βλέπει δίπλα του κάποια σκιά και μετά βλέπει τον ίδιο το Χριστό να στέκεται μπροστά του χαμογελαστό. Τον επροσκυνάει, όλο απορία. Και του λέει, Κύριε, άργησε να έρθω. Συγχώρεσέ με και το δώρο σου που είχα και σου έφερα το έδωσα κάπου αλλού. Τότε ο Χριστός ακουμπάει το χέρι του πάνω στο κεφάλι και του λέει είσαι συγχωρεμένος. Μαζί μου θα είσαι στη βασιλεία των ουρανών. Κοίταξε, να το το μαργαριτάρι σου. Το έχω πάρει εγώ. Και του έδειξε στο χέρι του εκείνο το μαργαριτάρι που έδωσε στο στρατιώτη για να γλιτώσει την κοπέλα έδωσε και αυτός λίτρο αντιπολών πολλών, όπως είπε και ο Χριστός. Τώρα πάλι αυτή η ιστορία είναι πολύ συγκινητική. Είπαμε, δεν τη γράφει το Ευαγγέλιο αυτήν την ιστορία μέσα. Είναι κάποιο έτσι ποιητή, ο οποίος θέλησε να κάνει ένα ακόμα έτσι επεισόδιο με τους τρεις μάγους. Και τώρα μια ιστορία με μια κυρά, μια γυναίκα, η οποία παρακάλεσε τον Χριστό στην προσευχή της να την επισκεφτεί και αυτήν, όπως είχε επισκεφτεί τον το λεπρό, το σπίτι του λεπρού, του σίμωνος του λεπρού, όπως είχε επισκεφτεί το σπίτι του εκατόνταρχου, όπως είχε επισκεφτεί τόσα σπίτια, ζήτησε και αυτή να επισκεφτεί το δικό της το σπίτι. Είπε μάλιστα, λέει, Χριστέ μου, λέει, στο δικό μου το σπίτι δεν έχει έρθει ποτέ και μια φωνή από τα εικονίσματα εκεί «Αύριο θα έρθω να σε επισκεφτώ». Τρελάθηκε η γυναίκα από τη χαρά της, δεν καλοκοιμήθηκε το βράδυ, σηκώνει το πρωί, άρχισε να φτιάχνει το σπίτι της, να πλένει, να σιδερώνει, να μαγειρεύει, να κάνει όλες τις αυτές τις δουλειές γιατί δεν ήξερε ποια στιγμή θα έρχονταν ο Χριστός να την επισκεφτεί. Κάτι 10 η ώρα το πρωί έρχεται ένας άνθρωπος Βασανισμένο, φτωχό, πάμφτωχο, τη χτυπάει την πόρτα και τη λέει: Κυρία μου, σε παρακαλώ, δώσε μου ένα κομμάτι ψωμί. Πεινά. Εκείνη λοιπόν του λέει: Πήγαινε στον καλό άνθρωπο, μου λέει: Τέτοια ώρα που ήρθε, έχω πολλή δουλειά. Έχω ένα, θα με επισκεφτεί ένα μεγάλο πρόσωπο, πολύ μεγάλο πρόσωπο. Και δεν έχω καιρό τώρα για τέτοια. Και τον έδιωξε. Μετά από δύο ώρε, έρχεται μια γυναίκα και τη ζήτησε κι αυτή, κι αυτήν ένα πιάτο φαΐ και ενώ είχε μαγειρέψει, δεν τη έδωσε το πιάτο φαΐ παρά την έδιωξε και τη είπε ότι περιμένει ένα μεγάλο πρόσωπο και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να την υποδεχτεί. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Να έρθει άλλη μέρα. Και, τρίτη, και τρίτος άνθρωπος μπήκε, τη ζήτησε για αυτός λίγο ψωμί, μια δεκάρα και δεν έδωσε η γυναίκα αυτή περιμένοντας τον Χριστό. Έφτασε το απόγευμα, έφτασε το βράδυ, δεν φάνηκε ο Χριστός στο σπίτι της. Απογοητευμένη λοιπόν το βράδυ, περίμενε μέχρι τα μεσάνυχτα να φανεί ο Κύριος. Και τότε με παράπονο γονάτισε και είπε «Κύριε, σε περίμενα όλη μέρα, αλλά δεν καταδέχτηκες να έρθει στο σπίτι μου». Και της λέει η φωνή πάλι από τα εικονίσματα «Μα ευλογημένη γυναίκα, ήρθα τρεις φορές, τρεις φορές ήρθα και δεν με δέχτηκες». Και τότε άρχισε να κλαίει και να ζητάει συγγνώμη, γιατί κατάλαβε ότι ο Χριστός ήταν αμεταφιεσμένος σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις σε φτωχό και σε φτωχιά και σε φτωχό και ζητούσε το ελάχιστο και δεν του το έδωσε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς να προσέχουμε πάρα πολύ γιατί πίσω από κάθε ένα φτωχό κρύβεται ο Χριστός. Τι είπε ο Χριστός? Το ελάχιστο που κάνατε σε αυτούς τους μικρούς αδερφούς είναι σαν να το κάνατε σε μένα. Υπερασπίζεται ο Χριστός τη φτώχεια τους φτωχούς ανθρώπους και τους κάνει ίδιους με τον εαυτό του για να μας φιλοτιμήσει να ανοίξουμε και εμείς το χέρι μας και να δώσουμε κάτι στους φτωχού. Και το χειρότερο όλο